Πρέπει να εμβαθύνουμε τώρα στι προεκτάσει που έχει όλο αυτό στον κατασκευαστικό κλάδο και κατ' επέκταση, βέβαια, και στου αγοραστέ. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων α, Οικοδομών Κύπρου, τον κύριο Στέγιο Γαβρίλ. Είναι εδώ κοντά μου. Κύριε Γαβρίλ, καλησπέρα. Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα. Τώρα, α, δώστε μου ένα γενικό σχόλιο για αυτέ τι αλλαγέ. Πετε μου, αν ήταν κιόλα κεραυνό νεθρία ή αν υπήρξε μια διαβούλευση μαζί σα. Ναι, όντω ήταν κεραυνό νεθρία. Το ακούσαμε από μέσα επικοινωνία, την περασμένη εβδομάδα, ενώ είχαμε υποβάλει και σαν θέση σαν κίνητρα λόγω των αυξήσεων που έχουν επέλθει στην... λόγω τη πανδημία εδώ και 18 μήνε και συνεχίζουν να αυξάνονται τιμέ στο κόστο κατασκευή λόγω των ρεακτήρων αυξήσεων και τη ε, πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από 15 μέχρι 30% μου έλεγαν ε, 15% είναι το, το λιγότερο, είναι, βάσει τη στατιστική είναι 17% ή 18% για ένα χρόνο. Μάλιστα. Οι δικέ μα οι προβλέψει είναι με τι τελευταίε αυξήσει είναι κοντεύει και το, 60, το 25%. Αν λάβουμε κάποια υλικά όπω για πράσινη ενέργεια, ενεργειακή αναβάθμιση των οικειών και τέτοια. Μάλιστα. Ε, Εμεί είχαμε υποβάλει και πρόταση να ακολουθήσουμε να δούμε πώ μπορούμε για να μην υπάρξει επιβράδυνση στον κατασκευαστικό κλάδο. Είχαμε υποβάλει και στο Υπουργείο Οικονομικών μια πρόταση η οποία έλεγε αυτό που ακολουθήκε στην Ελλάδα για μηδέ συντελεστή ΦΠΑ για να βοηθήσει τον κατασκευαστικό κλάδο. Ένεκα και της, του προβλήματο που προήρθε με τη διακοπή των, mm -hmm. του θέματο του γνωστού με τα διαβατήρια. Ναι. Ε... Μην φοβάστε να το πείτε έτσι. Είναι <laughs> γνωστό <laughs> <Είναι> μια πονεμένη <laughs> ιστορία <laughs> μένα, αλλά ναι. πρέπει να τη λέμε αφού ε... έγινε. Εμά αυτό που μα προβληματίζει δεν είναι μόνον τα του οίκου μα, δηλαδή να έχω δουλειά μόνον οι εργολήπτε. Καταλαβαίνω και αυτό είναι να σας και αυτό που σα Μήπω όμω πρέπει να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματο. Ξέρετε, ε, λέγεται και είναι σωστό ότι ουδέν κακό αμοιγέ καλού. <συσίλοι> Μήπω δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα θα οδηγήσει συμπολίτε μα στο να ψάξουν όχι καινούρια, αλλά εντό εισαγωγικών το λέω μεταχειρισμένα ακίνητα ή δικτυσμένα, ή θα πάνε στο ενίκιο και άρα. Θα επουλώσουν ή θα επουλωθούν καλύτερα άλλε πληγέ εκεί. Ε, το πρώτο θέμα με, τα, με να αγοράσουν κάποια υφιστάμενη ε, οικοδομή, ένα, ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, έχει, έχει άλλου κινδύνους. Όπως είναι καλό πρέπει να, να δει ότι πρέπει να, αν θέλει αναβάθμιση στατική ή ενεργειακή αναβαθμίση το χτίριο ή το διαμέρισμα. Mm -hmm. ε, που ανεβάζει το κόστο, μπορεί να φαίνεται στην αρχή χαμηλότερο το τον αλλά θα ανεβεί το κόστο κατά πολύ στο τέλο τη. Για να έρθει στα πρότυπα που στα πρέπει. Πρότυπα που πρέπει. Ναι. Ε, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι για τα... Αν θα, αν, αν, αν θα στραφούν και προς το ενίκιο, προς την ενίκια αγορά. Ε, προς το ενίκιο ίσως να στραφούν, εάν όμως τα ενίκια ήδη έχουν ανέβει αρκετά. Ήδη στη Λεμεσό μιλάμε ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να, να βρει ένας, ένας ο οποίος εργάζεται σήμερα στο, με το μισό που παίρνει στην, στο, στην Κύπρο, ένας ντόπιος, να μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα με 1.000-1.500 ευρώ, ένα καλό διαμέρισμα στη Λεμεσό. Στη Μάλιστα. Λευκοσία μπορεί να είναι 700-800 ευρώ ένα διαμέρισμα δύο πνοματίων. Φανταστική οικογένεια που έχει και παιδιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να χτίσει ή να αγοράσει σπίτι. Αυτό όμως μήπως, μήπως διορθωθεί από την πληθώρα ε, ναι. της προσφοράς. Είναι σημαντικό η ψυχολογία του κόσμου να μην, να μην την καταρακούσουμε. Κι άλλο. άλλο. Ναι, είναι κάτι σπαντικό. Έχω μια υποψία ότι είναι στο πάτωμα, ε, αλλά. Και αυτό πρέπει η κυβέρνηση βάζει. και το Υπουργείο να το δει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μέτρο ότι αυτόν έχουμε. Ωραία. Ε... Τότε επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση. Ναι. Τι αντιπροτείνετε, θα, θα σα ναι. ρωτούσε και ο ίδιο Υπουργό. Έχετε πρόταση, ή απλά ναι, Μόνο προτασή. αντίδραση έχουμε έχετε. Έχουμε πρόταση την, την είναι. οποία αν είχαμε καταθέσει και είχαμε. Ε, για να καταλάβετε, είχαμε με το ΕΤΕΚ και του άλλου φορεί, όπω του υπεργάλωσαν αναπτύξεων και του αρχιτέκτονε και του πρωτομηχανικού, και την Παρασκευή το βράδυ συνάντηση. Είχαμε και ψέστο βράδυ συνάντηση για να καταθέσουμε σήμερα στη Βουλή τι δικέ μα θέσει. Οι οποίε mm. έχουν κατατεθεί μέσω του ΕΤΕΚ, αλλά είναι κοινέ οι θέσει. Είναι όπω είναι η, η χρονική μετάθεση τη συζήτηση, ε, είναι κατάλληλη λόγω και των άτακτων αυξήσεων που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Είναι το όριο στο μέγεθο κατοικία να ξεκινά όχι από τα 140, να, έχει, να, ξεκινά από τα, να φτάνει από τα 200 τετραγωνικά, να φτάνει μέχρι τα 275, όπω ήταν ο νόμο του 2015, αλλά να υπάρχει εκεί ε, τσαβάνι να μην είναι πάνω από 275, να μην δικαιούται. Mm -hmm. Ενώ τώρα είναι μέχρι πάει κλίμακοτά. Ε, και η ένταξη και προσωπικό μετατροπών και αναβαθμίσεων των το σχέδιων του ΦΠΑ, το οποίο αναφέρατε προηγουμένω, και μεταβατική τα εμείς περίοδο, εμεί συζήτησαμε για 12 μήνε. Για να μπορέσουν αυτοί που έχουν εκδώσει πολεμική, νέα διανοικοδομήσει, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν. Ή και μεγάλοι για να ε, developers ή εργολάβοι να μπορούν να ολοκληρώσουν τα, το στόκ που έχουν, να μην μείνει στο. Μένει τώρα να δούμε αν θα συναντήσετε ανοιχτά αυτιά. Ε, είναι σημαντικό γιατί να μην υπάρξει επιβράδυνση γενικά στον κασκευαστικό και στην οικονομία και στο ΕΒ, διότι και ο πληθωρισμός έχει ανέβει 5% από τη ε, βάση της στατιστικής των τελευταίων χρόνων. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ε, θα ανέβουν και τα επιτόκια, θα φέρουν, έχουμε, έχουμε και το, έχει σταματήσει και τα αντισταθμιστικό μέτρο επιδότηση του επιτοκίου. Άρα πρέπει Άρα όλα είναι αυτά... Ένας, είναι ένας που δοκιμάζεται, ναι. λέτε. Α ναι, μην ναι. μη δημιουργήσουμε την τέλεια ναι. κρίση φορτώνοντα κι ε, και άλλο ε, πρόβλημα. Έτσι. Από μόνοι μα. Πρέπει Ευχαριστώ. το Υπουργείο να τα δει, να τα συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ.